Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος τέκνα εν Κυρίω αγαπητά στην καρδιά της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως εθεώρησαν καλό οι άλλοι πατέρες να ενισώσουν κάτω από τους τρούρους των πανσέτων ιερών ναών για προσκύνηση το τρόπαιο κατά του θανάτου το ζωομύριστο ξύλο του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας. Επέλεξαν το σημείο, το σύμβολο και το συμβόλαιο της αγάπης, της ζωής και της καταλλαγής, δηλαδή της συμφιλιώσεως με τον Θεό, για στήριγμα και παραμυθία όσων γύρεψαν ελεύθερα να πορευτούν στο στάδιο των αρετών για να απολαύσουν ως μέλη δικήτατο τις άπειρες δωρεές που ξεπαιδούν από τη σταυρωμένη θεακά. Ο ζωοποιός σταυρός προβάλλεται σαν η μοναδική απάντηση στην προαιώνια αναζήτηση του ανθρώπου για ζωή και αθανασία. Σαν το ακέραιο αγιοπότηρο της ελευθερίας που ο Θεός έστησε ανάμεσά μας και επίδωσε με το μακάριο αίμα. Εκείνος πέθανε για να ζήσουμε εμείς κατά τον θεολόγο Γρηγόριο και γύρεψε από μας απλά αλλά με υπακοή στο Άγιο Θελημά να γευόμαστε εκούσια τη χαρά της ελευθερίας για σπληγώνεται εκείνος ως Θεός και ας κρατάει παντοτινά τα αφραντά χέρια του απλωμένα στον Τίμιο Σταυρό και ας έχει την πλευρά τρυπημένη για να αναβλύσει το νερό του βαπτίσματος και το αίμα της ευχαριστίας, η κοινωνία δηλαδή και η υπόσταση της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο χριστιανισμός είναι η πίστη του Σταυρού, αδελφοί. Προσκυνούμε το φυτό της Αναστάσεως, το ξύλο της αιώνιας ζωής, σαν δυνατότητα μετοχής μας στην αναστημένη φύση του Θεοανθρώπου. Χαιρετίζουμε τον κρουνό της ζωής που ξεδετάχθηκε από τον τάφο του, σαν από τη φτιάτικη βαστάδα ανακοινισμένη. Γι' αυτό το ακαταμάχητο τύπος και άγιο όπλο των Ορθοδόξων, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος θα πει. Ο Σταυρός είναι που στάθηκε μέσα στην οικουμένη, που πιτέθηκε στον τόπο του κρανίου και αμέσως ευλάστησε το κλίμα της ζωής. Και η Εκκλησία στον Σταυροφέντο Κύριό της θα ψάλει τη Μεγάλη Πέμπτη. Σταυρώθηκες για χάρη για να μου προσφέρεις δυνάμεις και ντύθηκες στην πλευρά σου για να αναγνήσεις για μένα τους κρουνούς της ζωής. Στα καρδιά καρφώθηκες ώστε βλέποντας τον μέγεθος των προβλημάτων σου να μπορώ να κράσω σε σένα ζώδοντα Χριστέ βεβαιώνοντας το ίσως της δυνάμειός σου. Δοξασμένος να είναι ο Σταυρός σου κύριο μου και το πάθος σου από την ακολουθία των παθών τους μακαρισμού σου. Τούτο το τίμιο ξύλο όμως που σήμερα προβάλλεται αδελφή σε προσκύνηση και στηρικμό πάσης του ζωής, κάποια χέρια κρεμάμε να το κρατούν. Κάποια χέρια το θυμιάζουν. Κάποια χέρια το χαιρετούν. Ευλογούν με αυτό τον λαό του Θεού και σφραγίζουν τα τίμια δώρα με αυτό. Τα χέρια του κληρικού, του επισκόπου, του πρεσβυτέρου, του διακόνου. Γι' αυτό σοφάει η Εκκλησία μας την ημέρα τη μεγάλη τη σημερινή της Σταυροπροσκυνήσεως, την αφιερώνει στις λεγόμενες ιερατικές κλήσεις. Τι σημαίνει άραγε η μέρα ιερατικών κλήσεων, η εβδομάδα ιερατικών κλήσεων αυτή που ακολουθεί. Σημαίνει και τραγώδοξα δεδομένα την πρόσκληση να ενδυθούν, να ενδυθούμε καλύτερα όσοι το επιθυμούμε, όσοι κοιτούμε και έχουμε τη λαχτάρα γι' αυτό, να φορέσουμε το μεγάλο, μεγάλο και φοβερό, το μεγαλείο του μυστηρίου της ιεροσύνης. Να τηθούν το τίμιο άσπρο τα παιδιά μας που τα επιθυμούν. Να περιποιηθούν τον αιμάτινο μανδύα του τρίγωνος της ιεροσύνης, το αιματοβαμμένο Άγιο Ράσο.
Με το σταυρό που τον πάστε προς το χέρι, στέκει τούτη τη λαμπρή μέρα, μα και κάθε μέρα και ώρα ο Κύριος, μπροστά από τα δημόθυρα κάθε ψυχής, και με αυτόν πρωί και ελπίζει να το ανοίξει για να γυρέψει να ενδυθεί κάποιο άξιο παιδί του την Αγία Ιεροσύνη. Και από την κατασάρκα φύτρα του τους γονείς του να έρθουν αλλογή σε αυτή την κλίση, σε αυτό που τον ενδόμηχο ολόθυμο πόθο και να μην σταθούν εμπόδιο και φραγμός στην κλίση του ουρανού και του Κυρίου μας. Η Ιεροσύνη είναι χάρη. Είναι αγιοπνευματική δωρεά, είναι αγιοκριατικός τόπος, γέννημα και μακάρι από το σπίτι που γίνεται δρόμος για να κατασκηνώσει τους τόσους πλούτους, μακάρι από το σπίτι που γίνεται μήτρα για να φιλοξενήσει το μεγαλείο της Ιεροσύνης. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε στους μαθητές του, δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας εγκατέστησα στο υψηλό σας έργο από το Κατεριωάννη Ευαγγέλιο. Ο Επίσκοπος, ο Δεσπότης, όταν χειροτονεί τον διάβολο το καθιστά σαφές, λέγοντας, «Η χάρη προσφέρεται στους αξίους σου, Κύριε, όχι με την επίθεση των χεριών μας, αλλά με την παρουσία του πλουσίου ελέγχου σου». Η επίθεση των χειρών βεβαίως είναι απολύτως το παρέχει, αλλά για να μεταδώσει τα χαρίσματα που προέρχονται από τη Θεία Πηγή, από την παρουσία του μόνο αρχιερέως του Χριστού μας, την αυτόρεσα της ζωής. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, βλέποντας το επιτραχύλιο που φέρει ο ιερέας πάνω του, αναγνωρίζει ότι αυτό είναι το σύμβολο της χάρης της Ιεροσύνης και κυρίως, ότι εικονίζει τη χάρη την τελεστική του Αγίου Πνεύματος, την άνωθεν κατεχομένη κατά τα μάτια των Σημεών Θεσσαλονίκη. Ζει καθημερινά με αλήθεια. Ο κυρικός περιβάλλεται με πνευματική εξουσία, χάρη στη θερμουργό παρουσία του Παρακλήτου, που γίνεται το τίμιο άμφιο και μεταβάλλεται σε αγιασμένο, χαριτωμένο και καθιερωμένο πρόσωπο ο κυρικός. Τούτο το ζει κυρίως ως πλήρωμα ο χειροτονούμενος κατά την ώρα της χειροτονίας. Βλέπεις και βλέπει και εκείνος γύρω τα πάντα του να λιώνονται, να παίρνουν παράξενη φωριά και ανεμήνευτη όψη. Κυριολογικά ο χειροτονούμενος ζει μια μεταμόρφωση την ώρα που η Ιεροσύνη σκηνώνει μέσα του και τον καθιστά σκέφος εκλογής κατά τον Απόστολο Παύλο. Δηλαδή, αγιοπότη, έτοιμο να δεχθεί τον Θείο Μαργαρίτη. Στέκει σαν μετέωρο ιερό ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, στον ουρανό και στη γη, που η προσευχή του μετουσιώνεται έτσι σε προσευχή της Εκκλησίας και συνάμα αξιώνεται να καλεί το Άγιο Πνεύμα επί τα προκείμενα δώρα και επί πάντα των λαών. Αξιώνεται μάλιστα μπροστά στο Άγιο Πατήριο να είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ο Παπάς, αφού ο ιερέας στέλνει και εκπληρώνει το έργο του Χριστού, λέγοντας «Εκείνα που ο Χριστός είπε στον μυστικό δείπνο, καθώς μας βεβαιώνει ο ιερός Χρυσόστομος». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διηγείται για τον Άγιο Παυλίνο, επίσκοπο Νόλης, τον ξακουστώ για την αγάπη που μοίραζε το εξής περιστατικό. Κάποτε, επειδή δεν είχε πια ο Παυλίνος να δώσει τίποτε, πούλησε τον εαυτό του ως δούλο για να ελευθερώσει τον γιο μιας φτωχής χείρας που πιάστηκε ευμάλωτος. Έμεινε λοιπόν ο Παυλίνος δούλος, ο δεσπότης. Έμεινε δούλος και εργάστηκε σε ένα περιβόλι ώσπου ο Κύριος του ανακάλυψε ποιος ήταν και τους αποκάλυψε στους ανθρώπους και τον άφησαν ελεύθερο. Τέκνα είναι Κύριο αγαπητά. Ο Χριστός, ο Θεός μας, έλαβε μορφή δούλου και έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους και φανερώθηκε σαν άνθρωπος, αν και ήταν συγχρόνως τέλειος Θεός. Μα δεν αρκέστηκε μόνο σαν αυτό, αλλά έφτασε μέχρι του σημείου να παραδώσει τον εαυτό του στον Σταυρό για να μοιράσει ζωή και
και ανάπτυξη. Μα και ο κυρικός στην καθημερινά ανατολή τυρομοσύνη δεν αρκέστηκε μόνο στο να δοξολογεί τον Αγίον Τριωδικό Θεό και να διδάσκει τα δικαιώματά του, αλλά έφτασε όταν το απέκτησαν οι καιροί να διακονήσει και τον λαό, γινόμενος άγιο ιερό, ποτίζοντας το ράσο του με δάκρυα και αίμα τόσο δικά του, όσο και του φιλοφρύς του λαού. Αυτός ο λαός μας θέλει αξίζει να νοσημίζουμε τον κόσμο, να φωτίζουμε τον κόσμο, όπως και ο Κύριος μας μας το ζήτησε, παραγγελίζοντας τους μαθητές του με το άλλας της γης και το φως του κόσμου στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς νοστιμιά και φως, σκουπίδι θα ήταν και σκοτάδι. Γονείς ευλογημένοι, αγαπητά μας παιδιά, παρακαλούμε εν ονόματι του Σταυροφέντος Χριστού, μη φράσετε το δρόμο στα φλαστάρια σας που θέλουν να ανθίσουν διακονώντας την Αγία Τράπεζα. Μη τα εμπονίζετε. Και εσείς παλικά για μας έχετε την κλίση για το άσο. Παρακαλούμε, δεχτείτε την πρόσκληση του Χριστού που σας γίνεται με τη δική μας φωνή, τον πατεράδο σας και τον σκόπο, ή πρεσβυτέρων και τον διακόνων. Και διακονήστε εκείνο την εκκλησία του και τον λαό, καλό και ευλογημένο το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης της Αγαπωστής. Ο Αθηνών Ιερόνυμος, ο Καλυστίας Σεραφείμ, ο Μονεμβασίας και Σπάρτης και Σπάρτης, ο Νικαίας Αλέξιος, ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης και Σόσομος, ο Ιερισσού Αγιώρος και Αδαμερίου Θεόμιος, ο Μαρονίας και Κομματινής Παντελήμου, ο Κύκλος και Κατερίνης Γεώργιος, ο Ιωαννίνων Μάξιος, ο Ελασσόνος Χαρίδων, ο Θύρας Αμορφού και Ρίσων Αμφιλόγιος, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος Νικηφόρος, ο Ελωδίας Αγαμανίας Δαμασκηνός Μάρκης Γραμματές, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης, οι συναποτελούντες την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βλέπετε, όπως τόνισε εδώ η Αγία και η Ιερά Σύνοδος, η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στις ιερατικές κρίσεις, στο να πούμε δηλαδή στους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά και στα παιδιά κυρίως. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από αξίους λειτουργούς. Κατηγορούμε πολλές φορές την Εκκλησία. Τον Δεσπότη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Παπά, τον Διάκο. Άλλοτε άδεια, άλλοτε δίκαιο. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε άγιοι και φερμένοι από τον Παράδεισο. Άλλοτε δίκαια, άλλοτε άδικα μας κατηγορείται. Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε έναν καλό Παπά και έναν καλό Δεσπότη, πρέπει να έχουμε και καλό υλικό. Όταν κόψεις από ένα υλικό αγκάθια και τα βάλεις σε ένα φάρσο, όσο και να τα νοστιμήσεις, αγκάθια πολύ. Όταν βάλεις όμως τριαντάφυλλα, όταν σου δώσουν τριαντάφυλλα και τα βάλεις σε ένα βάζο, θα μείνουν για πάντα τριαντάφυλλα, έστω και αν αναρθούμε. Παρακαλώ την αγάπη σας και εγώ μαζί με την Ιερά Σύνοδο να ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας και να μην γίνουμε εμπόδιο οι γονείς, οι παππούδες ή οι γιαγιάδες, ο πατέρας και η μάνα, η οικογένεια, ο θείος, η θεία, να γίνουμε εμπόδιο στα παιδιά που θέλουν εκούσια μόνα τους και ελεύθερα να γίνουν κηρυκοί. Μην μου ξεχνάτε, κατηγόρησε κάποτε η Δύση την Εκκλησία ότι έγινε το όπιο του λαού και μάλιστα έφτιαξε, όπως ξέρετε και εσείς, αντικηρυκαλικό πνεύμα στην Δυτική Ευρώπη, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Όχι άδικα. Θα μου πεις, είσαι καλά. Όχι άδικα, λέω. Όχι άδικα. Γιατί οι δεσποτάδες της Δύσης και οι καρδινάλοι και οι παπάδες έγιναν τσιφλικάδες, τσιφλικάδες που πάτησαν τον λαό. Εδώ όμως στην Ορθοδοξία έχουμε και μερικούς τέτοιους, δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά κανένας δεσπότης και παπάς δεν έγινε τσιφλικάς. Αλλά το 21 και πριν από το 21, όταν χρειάστηκε, δώσανε και το αίμα τους οι παπάδες και οι δεσποτάδες για να σταθεί το έθνος, το γένος,
ψηλά. 10 πατριάρχες, 101 δεσποτάδες και 6.000 παπάδες από το 1821, από το 1453 μέχρι το 1821. Σφαγιάστηκαν για να κρατήσει αυτό το έθνος ψηλά τα κεφάλια. Πέστε μου, ποιος καρδινάλιος και ποιος πάπας ηγήθηκε ή ασδήποτε μάχης, όπως εδώ ο Ιωσήφ, ο Αμβρούσης, ο Παπαφλέσσας, ο Διάβολος, τόσοι και τόσοι δεσποτάδες για να μπορέσει να σταθεί ετούτο το έθνος ψηλά. Παρακαλώ και εγώ από την καρδιά μου να αποκαλύψω και κάτι την Ευήμαχη, κυρία Δημήμαχη, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσουκαλάκη. Φέτος, επειδή είμαι συνοδικός, το κείμενο αυτό μου δόθηκε εντολή και το έγραψα εγώ, είναι δικό μου. Οπότε έχω δικαίωμα να το σχολιάσω λιγάκι. Γι' αυτό και παρακαλώ την αγάπη σας να στηρίξουμε την πρόθεση των παιδιών μας που έχουν τον πόθο να γίνουν παπάδες. Μην τα εκπαιδεύσουμε. Και ξέρετε κάτι, να ρωτήσω την αγάπη σας και να πω μέσα. Έχει ή δεν έχει δικαίωμα ο Θεός να πάρει μια μερίδα από τα παιδιά μας για να τα κάνει διακόνους. Σκεφτείτε το όταν τα πάτε σπίτι.